Μέσα από την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών παρακολουθούμε το θέμα της πιστιστικής κρίσης έτσι όπως διαμορφώνεται με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αφορά και την γενικότερη κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση για κάποιος άλλος, την πανδημία κτλ. Ποιος είναι όμως σήμερα ο ρόλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε αυτή τη διασφάλιση των τροφίμων? Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέσα από την ιστορία του και μέσα από τη θέση του και με όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει είναι το κατεξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο είναι σε θέση να δώσει τις τεχνικές απαντήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Σήμερα διερχόμαστε μέσα από μια περίοδο κατά την οποία έχουμε μια πιστιστική κρίση, η οποία όλοι απευχόμαστε να γίνει ακόμα σημαντικότερη και να έχουμε έλλειψη τροφίμων. Σε κάθε όμως περίπτωση, διαπιστώνουμε ήδη προβλήματα όσον αφορά ιδιαίτερα τα πλέον ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε τις παρεμβάσεις, όχι μόνο τις τεχνικές, αλλά και εκείνες τις παρεμβάσεις που αφορούν πλέον τη γενικότερη στρατηγική, τη θέση της πολιτείας, τις πολιτικές αν θέλετε αποφάσεις, αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια αναδιοργάνωση και αναμόρφωση όλης της αντίληψής μας και της πορείας μας όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή, την κατανάλωση, τις υποδιαστικές αλυσίδες. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να ακούσουμε τις επίσημες τοποθετήσεις από τους πολιτικούς φορείς, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές προσεγγίσεις και εισηγήσεις να διαμορφώσουμε άμεσα τις λύσεις που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή τη κρίση και ιδιαίτερα να αλλάξουμε το πρότυπο στο οποίο βαδίζουμε προς όφελος ποιου, του λαού, των κοινωνικών στρωμάτων που έχουν ανάγκη αυτές τις παρεμβάσεις όσο ποτέ άλλοτε. Η παραγωγική αλυσίδα της χώρας μας και ειδικά ο πρωτογενής τομέας είναι έτοιμη να διασφαλίσουν αυτά τα θέματα? Θεωρώ ότι από παραγωγική άποψη και τεχνολογική άποψη είμαστε έτοιμοι. Ωστόσο, ας μην έχουμε ψευδευσίσεις. Πάνω από όλη την παραγωγική αλυσίδα και όλη τη γεωργία πλανάται το φάντασμα του κόστους. Αν λοιπόν δεν έχουμε γενναίες αποφάσεις που να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα του κόστους, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε πουθενά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη σημερινή μερίδα. Άρα το μήνυμα που θέλουμε εμείς να στείλουμε στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στους αγρότες μέσα από την έρευνα, τη γνώση, την καινοτομία, την εκπαίδευση που και αυτό είναι ένα πολύ καλό χρηστικό εργαλείο στα χέρια των αγροτών, ποιο είναι? Είναι ένα πολύ απλό μήνυμα. Είμαστε μαζί τους. Ο αγρότης να μην έχει την αβεβαιότητα και το φόβο μπροστά στην έλλειψη προσβασιμότητας σε όλες αυτές τις σημαντικές νέες τεχνολογίες. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι εδώ, σύσσωμη γεωπονική κοινότητα είναι μαζί τους και αν μας βοηθήσει η πολιτεία θα βρεθούμε, όπως είχε γίνει και παλιά όταν αποκτήσαμε την επάρκεια τη διατροφική ως χώρα, να βοηθήσουμε τον αγρότη για να πορευτούμε όλοι μαζί και να βγούμε από αυτή την κρίση. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.